Πέρασαν 10 χρόνια. 10 χρόνια, φίλε, τρελό. Hello! Γεια σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε σε ένα επαιτειακό βίντεο του eFood. Γιορτάζουμε τα 10 χρόνια του eFood! 10 χρόνια! 10 χρόνια eFood και είμαστε εδώ για να θυμηθούμε πολλές από τις στιγμές του. Τα λες πολύ fancy. Yeah. Yeah. Για να θυμηθούμε όλα αυτά τα χρόνια, τόσα βίντεο που έχουμε κάνει, πώς μας φέρανε μέχρι εδώ. Είσαι έτοιμη για αυτό το ταξίδι στην βιομηχανία? Είμαι έτοιμη να δούμε και δικά μας βίντεο, αλλά και πιο παλιά. Δηλαδή, εγώ είμαι 3 χρόνια, νομίζω εσύ. Εγώ είμαι 5,5, κοντεύω τα 6 χρόνια. Ωραία, θες να κατέβουμε για να ξεκινήσουμε το πρώτο βίντεο? Αν έχετε παρατηρήσει τα vlog του eFood, γράφουνε season 7, episode 32. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ ποιο ήταν το season 1, episode 1? Είναι ένα βίντεο που βγήκε 2 Νοεμβρίου του 2014. Είναι εδώ με τη Φουντινή. Λοιπόν, το σημερινό μας θέμα είναι οι λόγοι για τους οποίους κάποιος πρέπει να παραγγέλνει online. Μπορείς πάρα πολύ εύκολα να πατήσεις 3-4 κλικ από να πάρεις τηλέφωνο. Εμένα το δικό μου το πρόβλημα στο σπίτι μου, ξέρετε ποιο είναι? Ότι τις μπαταρίες από το τηλέφωνο τις βγάζω και τις βάζω στο τηλεκοντρόλ, γιατί μου έχουν τελειώσει οι άλλοι. Οπότε διαρκώς πρέπει να θυμάμαι πώς. Είναι το πρώτο θέμα, λοιπόν, είναι γιατί να παραγγείλεις online. Και όντως τότε, το 2014, υπήρχε η κουβέντα. Ναι. Δηλαδή δεν ήταν αυτό το δεδομένο που είναι τώρα, ότι προφανώς θα μπω από το app και θα πάρω, αλλά ήτανε γιατί να πάρεις online. Δηλαδή έλεγε ο άλλος γιατί να το κάνω. Δεν μπορώ να διανοηθώ αυτή τη στιγμή πώς ήταν τότε. Ναι. Δεν μπορώ να διανοηθώ να παίρνω τηλέφωνο. Εγώ θυμάμαι να έχω στο ντουλάπι, στο φοιτητικό μου σπίτι, άνοιγες ένα ντουλάπι. Φυλάδια. Και ήταν όλα τα καταστήματα της περιοχής με τα φυλάδια, τις προσφορές σου, τα πάντα. Και ήταν θέμα αυτό τότε, γιατί να παραγγείλεις online. Όταν ξεκινάει το cooking, έμπαινε σε μια άλλη ζώνη χρόνου. Ξέφευγε, πήγαινε εκεί πέρα και ήταν. Ο Λιάκος ερχόταν μια ώρα πάντα μετά. Όχι πάντα μια ώρα, ερχόμουν και 40 λεπτά μετά. Και 35 λεπτά μετά. Πρώτο έσκαγε πάντα ο Λεβών με τα πράγματα και μιζέρια στη συνέχεια. Βάζε τα πράγματα και τα άστινε. Ο Λεβών το αγαπάει το cooking ίσως πιο πολύ από όλους. Πιο πολύ από όλους. Μετά έσκαγε μαζί το ζευγάρι Νάσκαρη Μανώλη που μάλλον τα έχουνε. Απλά εντάξει, δεν μας πειράζει, απλά γιατί δεν μας το έχουν πει τόσα χρόνια είναι το πρόβλημα. Και μετά, ρε φίλε, ξέρεις, κάτι ξεχνάγαμε, έτρεχε ο Ηλίας να το πάρει. Είχα μάθει όλα τα σούπερ μάρκετ της Νίκαιας. Φοβισμένο το αρσενικό, πλησιάζει το θηλυκό και προσπαθεί να το προσεγγίσει δίνοντας κάποια ψώνια. Το θηλυκό αναγνωρίζει την ύπαρξη του καμεραμάν, ανοίγει το στόμα περιμένοντας να φάει κάτι. Όλο ωραίο ήταν. Γι' αυτό και κράτησε και 5 χρόνια. Το αντιμετωπίζουμε ως δουλειά, γιατί ήταν μια δουλειά. Ναι. Και για μένα παραμένει η καλύτερη δουλειά που είχα ποτέ. Ρε, δηλαδή ότι ήταν η όρεξη με την οποία πήγαινα για cooking. Ρε, για να σας δω και για να. Δηλαδή να ξεκινήσει ένα γύρισμα που είναι δουλειά και είναι επαγγελματικό, αλλά κατά τα άλλα είσαι τόσο πολύ ελεύθερος. Και φίλε, τόσο πολύ χύμα. Φέρε τον αρχιτέκτο της κολοεκπομπής, πού είναι! Νάτος. Ο Μάικλ Τζάκσον. Θα σε πειράζει να φωνάζω σήμερα? Όχι, σκάφη. Ευχαριστώ. Εψυχώνω τα troops. Έχω τη ορκ. Το πρώτο μου βίντεο δεν ήταν review. Θα σας πάω τώρα εκεί πίσω. Yeah. Για να με δείτε και πώς ήμουνα και πώς άλλαξα. Γιατί έχω αλλάξει διάφορες φάτσες. 5-1 Foodiversity Hacks. Season 03, episode 5. 7 Νοεμβρίου του 2016. Γεια χαρά, είμαι ο Γιώργος. Και τώρα με ένα μαγικό τρόπο θα πάω πίσω από το τραπέζι. Είσαι πιο νέος. Είμαι 5 χρόνια πιο μικρός, ναι. Δεν είναι ότι μένεις μόνος, αυτό είναι καταπληκτικό. Δεν είναι τα μαθήματα, δεν είναι εξεταστικές. Είναι το φαγητό. Πώς θα τραφείς κάθε μέρα τώρα που δεν έχεις τη μαμά σου μαζί? Γι' αυτό είμαι εδώ να σας βοηθήσω με Foodiversity Hacks. Εντάξει, πολύ πιο fit και αδύνατος τότε, φαίνεται. Πρέπει να ήμουν τότε γύρω στα 68 με 70 κιλά. Ρε, μιλάς πιο γλυκούλικα εδώ κάπως. Ναι. Hotdog. Κλείνουμε. Εκτός από το πρώτο βίντεο στο eFood, ήταν και το πρώτο βίντεο που έκανα ποτέ για YouTube. Όντως. Μέχρι τότε είχα κάνει μόνο τηλεόραση, δεν είχα ξανακάνει ποτέ YouTube. Αυτό είναι το πρώτο μου. Πώς σου είχε φανεί η εμπειρία τότε μετά την τηλεόραση, ας πούμε? Εντάξει, ήταν πολύ. Ξέρεις, είχα συνηθίσει 30 άτομα συνεργείο, τεράστια στούντιο φώτα. Και λέμε, εδώ θα ξεκινήσουμε στο κανάλι, συζητάμε, τα βρίσκουμε. Έρχομαι και είναι ο Άλεξ Ολομόναχος, ο οποίος στείνει φώτα, μου βάζει ήχο, ανοίγει την κάμερα. Μετά το λάτρεψα αυτό. Ναι.
Δηλαδή μετά ξετρελάθηκα με το ότι έλεγα να κάνουμε αυτό το βίντεο, συζητούσαμε για ένα βίντεο και το αποφασίζαμε τρεις άνθρωποι. Πάντως αυτό το βίντεο, αυτά τα πρώτα μου βίντεο, ακόμα και τώρα με σταματάει κόσμος και μου τα συζητάει. Είχα κάνει το εκπληκτικό hack να ψήσω toast με σίδερο. Να το εδώ, το ψήνω και βγήκε παιδιά καταπληκτικό. Ένα σίδερο, ψωμάκι toast, αλουμινόχαρτο. Παίρνεις το τυρί, το βάζεις στο τόστ, το πακώνεις στο τόστ και το τυλίγεις με αλουμινόχαρτο. Όσο πιο flat μπορείς, παίρνεις μετά το σίδερο και το πατάς. Δεν έχουμε γάντι κουζίνας, οπότε θα το γυρίσω με εργαλείο. Ναι. Βγάζει θερμότητα, αλλά για κάποιο λόγο επειδή δεν ακουμπάει, περνούσε, έλειωνε το τυρί. Και το ψωμί δεν γινόταν πολύ ξερό, πώς να σου το πω, δεν γινόταν. Ναι, αλλά αυτό δεν μπορεί να λυθεί απλά αν βάλεις αλουμινόχαρτο στην τοστιέρα. Ναι. Πολύ ωραίο βίντεο και το πρώτο βίντεο που βγήκε ήταν Foodiversity, οι χαρακτήρες φοιτητών που παραγγέλνουν. Μην αρχίζετε τώρα τα μπέργκερ, πάρτε κανένα πιτόγυρο, έχετε μάθει και μπέργκερ από το χωριό, πάρτε κανένα πιτόγυρο να μου, κανένα πιτόγυρο, δεν θέλετε πιτόγυρο. Δεν μου αρέσει πιτόγυρο. Θες να μας περιγράψεις μερικές στιγμές από την καλύτερη μέρα της ζωής του Λεβών στο επεισόδιο με το Πενιλί. Φίλε, η αδρεναλίνη του Λεβών είχε φτάσει στα κόκκινα, είχε καταχάσει εδώ το κουτοφλέβι, του είχε πεταχτεί. Γιατί είπε τι σημαίνει Πενιλί, ωραία. Και ο Ηλίας λέει κάτι άλλο. Και με διορθώνει. Ναι, σε διορθώνει. Επιμένω ότι έχω δίκιο. Ναι, 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 ναι. Και δεν έχω. Το όνομα είναι Πενιλί ή Πενιλί. Πενιλί. Έρχεται από την Τουρκία και σημαίνει βάρκα από τυρί. Και λύνε το γεμιστό, ρε μαλάκα, δεν σημαίνει βάρκα. Ποιο είναι το τυρί στη λέξη λοιπόν? Το παϊνίρ. Εγώ τι είπα? Για τη βάρκα είπα, δεν σημαίνει βάρκα, σημαίνει είναι γεμιστό. Αλλά ο Λεβών ήταν τόσο σίγουρος για την νίκη του, που ήταν πολύ ζεν. Και λέει όχι, αυτό είναι. Και μπαίνουμε στο Google, νικάει ο Λεβών και γίνεται. Μόνο... είχε τη γαμημένη τη σιρήνα του πολέμου. Ναι, αλλά καθόλου. Την είχα βάλει σε ηχείο να παίζει. Τι έγινε, το ψάρι, το ψάρι, μέρμαν. Τα τσου, ξυμό, είναι πολύ χοντρό. Και έφαγα τον κατήφορο τη τέτοια. Γιατί μετά έχω αρχίσει και εκνευρίζομαι και πάω να σπάσω το αυγό τη αντισμένη. Και σκάει όλο το αυγό πάνω του. Ναι. Όχι, αλλά κάτι σωστά το είπα. Είπα ότι πενιρ σημαίνει τυρί και στα αρχίδια μου σα γράφω. Δεν το πει στο ποτέ. Ποιο δεν είναι το βίντεο? Δεν είπα ότι πενιρ σημαίνει. Έρχεται από την Τουρκία και σημαίνει βάρκα από τυρί. Δεν είπα ότι σημαίνει. Όχι, είπε βάρκα από τυρί. Θα τα σπάσω εγώ, αλλά. Λοιπόν, αφού είδαμε το δικό μου πρώτο βίντεο, να πάμε να δούμε το δικό σου πρώτο βίντεο τώρα. Εν τω μεταξύ, εσύ Φωτεινή, όσο βρίσκεις εδώ το πρώτο σου βίντεο, είχες και μεγάλη εμπειρία YouTube και δεν άλλαξες πολύ στον τρόπο σου από την πρώτη μέρα μέχρι τώρα. Όχι, σε αντίθεση με σένα. Ναι, ναι, εγώ ήμουν πολύ πιο σφιγμένος και αυτά. Δηλαδή, το YouTube δεν το είχα καταλάβει καλά πώς είναι ακριβώς. Όχι, εγώ έκανα ήδη YouTube. 4 ή 3 χρόνια, κάτι τέτοιο. Μου ήταν πάρα πολύ γνώριμο και οικείο. Το μόνο που δεν μου ήταν γνώριμο και οικείο είναι να βρίσκουμε ιδέες και να συνεργαζόμαστε με άλλους. Ναι, ναι. Γιατί ναι. Μέχρι τότε τα έκανα όλα μόνη μου. Δηλαδή, ακόμα δεν είχα πάρει καν μοντέρ στο δικό μου κανάλι. Ναι, ναι. Γεια σας, κουτσούνια! Σήμερα θα σας δείξω διάφορους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να συνδυάσετε ή να φορέσετε τις μπαντάνες. Ναι, οπότε μου ήταν περίεργο να μοντάρει κάποιος άλλος, να τραβάει κάποιος άλλος, να σκεφτεί. Το setting, όλα αυτά. Και εμένα με τρόμαζε πολύ αυτό. Στα πρώτα μοντάζ ήθελα να τα βλέπω. Ναι. Μετά όταν κατάλαβα, έλεγα έτσι, καλά να περάσει. Ναι. Α, το διαιτοβλόγιο δεν ήταν? Όχι, δεν ήταν το διαιτοβλόγιο. Το διαιτοβλόγιο όμως είναι από τις πιο πετυχημένες, ας πούμε, σειρές που έχουμε κάνει με το eFood. Ναι. Και από τις πιο αγαπημένες μου. Σήμερα είναι η μέρα που θα ξεκινήσω διατροφή κανονικά και με τον νόμο, με την Κλειό, τη διατροφολόγο. Πρέπει να το γιορτάσουμε. Βρήκαμε το πρώτο σου βίντεο, για μίλησέ μας γι' αυτό και να το δούμε λίγο. Γεια σας, κουτσού! Τι φοράω! Τι μου κάνετε? Λοιπόν, βλέπετε, έχω εφαρμόσει επεκτατική πολιτική, δεν μου έφτανε το δικό μου κανάλι, έπρεπε να έρθω και σε άλλο. Έχω έρθει λοιπόν εδώ στα headquarters του eFood και μου έχουν φτιάξει ένα set. Βέβαια, τους έχω πρίξει λίγο γιατί θέλω να το στολίσουμε λίγο. Θέλει και ένα φυτό εδώ έτσι και κάτι. Θέλει λίγο. 29 Μαρτίου του 2018. Δεν μου πήρατε ποτέ φυτό, ακόμα το ζητάω. Είσαι ένα φυτό! Σίγουρα. Βέβαια, κάποιες ερωτήσεις για το φαγητό. Για να έχουμε
ένα νόστιμο Q&A και ανυπόμονω να δω τι έχετε ρωτήσει εδώ πέρα, δεν τα έχω διαβάσει. Εγώ που σε ξέρω φαίνεται ότι έχεις άγχος. Έχω πάρα πολύ άγχος, μιλάω πάρα πολύ awkward. Μιλάς πολύ περίεργα και σου φαίνεται λίγο παράξενο ότι γυρίζεις βίντεο με αυτούς εδώ μπροστά. Δεν τους είχες συνηθίσει. Επίσης εγώ έχω και το άλλο, δεν ξέρω αν το ξέρεις. Δυσκολεύομαι να μιλάω μπροστά σε άγνωστο κόσμο. Αυτό, ναι. Πάρα πολύ. Επίσης πολλά πράγματα στο ταβάνι για το cooking. Έχουμε ένα αυγό. Που το πέταξα εγώ να μείνει. Έχουμε πολλά σκεύη. Έχουμε τον Προδότη που με έκοψε. Αυτό το κόψιμο το έχω ακόμα. Είχα κοπεί τόσο πολύ. Που βγάζει όχι απλά αίμα. Τι μου λε και από εκεί πέρα. Το πιο σουρεαλιστικό κόψιμο που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Δηλαδή πήρε το μαχαίρι και κάρφωσε ένα ψεύτικο σπαθί και πήγε να το κόψει στη μέση και έκοψε το δάχτυλό του. Με ένα μαχαίρι που έκοψε ένα πλαστικό σπαθί. Ήταν όλο. Σουρεάλ. Ρε, φαντάσου γιατί ξέρω δεν υπάρχει κλίμακα. Δεν υπάρχει κλίμακα. Ποιος είναι ο πιο δύσκολος αντίπαλος που είχες σε food debate? Κοίτα, νομίζω ότι ήταν ο Λέτζας. Γιατί μοιάζουμε πάρα πολύ. Βόρειοι και οι δύο. Ναι, βόρειοι και οι δύο, φωνακλάδες και οι δύο, πολύ μιλάμε και οι δύο. Είμαστε και κοντά σε γούστα και ήταν σαν να μάχουμε τον πιο δύσκολο αντίπαλο. Εμένα. Γύρινα πίσω, βρε τσομπάνι, στο χωριό σου και στη στάνη. 500 χρόνια πίσω θα μας πάτε με τα αρνιά. Το αγαπημένο μου food debate είναι by far το λέσχι versus τα περάκι. Όλα σου τα επιχειρήματα δείχνουν απλά την ικανότητά σου να είσαι μύθος. Το άλλο να σου πω τι γίνεται. Εκεί ήταν κάτι που έχω πολύ μίσος, παιδί μου, που είμαι οπαδός του λέσχι και είμαι πολύ κατά του τάπερ και του φαγητού μαμάς. Και τα βάλαμε, γιατί ήμασταν πάρα πολύ έντονοι. Εσένα το αγαπημένο σου βίντεο από ποια σειρά, που για να πούμε, Cook vs. Delivery. Αυτό θα έλεγα που το ναι, ξέρεις. Από Cook vs. Delivery. Βασικά το ξέρεις. Τα Cook vs. Delivery είναι από τις αγαπημένες μου σειρές, γιατί γενικά βαριέμαι πάρα πολύ να μαγειρεύω, συχαίνω με την κουζίνα, εκτός άμα μαγειρεύω με παρέα. Πάνω κάτω, δηλαδή είσαι έτσι με τα παιδιά, με την παραγωγή του food που τους αγαπάω και περνάω ωραία. Αυτό είναι η μοναδική στιγμή που μου αρέσει η κουζίνα. Σήμερα θα μαγειρέψουμε ξανά και θα φτιάξουμε πίτσα. Σήμερα θα κάνουμε μπακαλιάρο με σκορδαλιά. Πιτόγυρο. Μπουρίτο. Δεν έχουμε κάνει κάτι μεξικάνικο μέχρι τώρα, νομίζω όχι. Ρε, τα μπουρίτο που είχαμε κάνει. Τέλεια. Προσπάθησα να τα ξαναφτιάξω σπίτι μου και δεν ήταν το ίδιο. Μαγεία. Ήθελα να κλάψω. Είναι το ειδικό συστατικό, η μαγεία και η παρέα. Η αγάπη της παρέας θα είχε κάνει νόστιμα. Τα βάλες όλα. Ναι. Δεν τα έχει βάλει όλα. Τι λες. Δεν τα έβαλε. Τι δεν τα έβαλε. Κάτσε, έχεις και λίγο... λίγη αγάπη. Βέβαια, εντάξει, ούτε τα ρωσικά αρμένικα αυτά δεν τα τρώγα όλα. Όπως και το ρέγκα υπογούνα που το έχω φτιάξει για το σετ εδώ πέρα. Δεν είχες έρθει να δοκιμάσεις ρέγκα υπογούνα. Ναι, ανθυπογούνα έχω φάει όμως. Σήμερα θα μαγειρέψουμε ένα πιάτο το οποίο λέγεται σιλιότκα πατσούμπαϊ και η μετάφραση θα ήταν ρέγκα υπογούνα. Καλύτερο. Τι να πω, είχαμε πολλά καλά. Κάνει πολλά καλά. Από μουσακόγυρους, πιτσόγυρους, δηλαδή ο μουσακόγυρος μόνο και μόνος ήτανε του. Ήταν πολύ ιστορικό πιάτο. Η αλήθεια είναι ότι για να σερβιριστεί ο μουσακάς πρέπει να κρυώσει λίγο, να πιάσει θερμοκρασία για να κόβεται ωραία κομμάτια. Αλλάξει είναι ότι πιο ωραίο έχω φτιάξει ποτέ στη ζωή μου, μα την Παναγία έφυγε λίγο μουσακάς. Αλήθεια πιστεύω ότι επειδή τα κάναμε όλα και γι' αυτό και σταματήσαμε την ώρα που έπρεπε να σταματήσουμε, γιατί και μας είχε γεμίσει και γιατί τι άλλο να κάνεις μετά, ξωγήινους να φέρεις, δηλαδή τα είχαμε ψήσει όλα, ό,τι υπάρχει τα είχαμε ψήσει. Ας δούμε το πρώτο βίντεο που κάναμε μαζί, να δούμε πού σε γνώρισα. Ήρθα εγώ σε ένα review σου για να μου δώσεις tips. Α, ναι, για να δεις πώς είναι, ναι. Πώς σου φάνηκε να βλέπεις ένα επαγγελματία να δουλεύει. Όχι, με είχες ξεαγχώσει αρκετά. Αν και στο πρώτο μου review ήμουν πιο αγχωμένη από το Q&A, γιατί αυτό ήταν κάτι ξένο, δεν το είχα ξανακάνει. Το πρώτο μας βίντεο, λοιπόν, με τη Φωτεινή είναι ζεστός versus κρύος καφές. Food debate. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα κόμμα. Έχουμε κρύα μαλλιά. Ωραία μαλλιά. Μαζί μας η Φωτεινή. Hello. Τι γίνεται.
Καλά. Θα είναι το μοναδικό φιλικό πράγμα που θα κάνουμε σήμερα αυτό, γιατί μετά θα σε καταστρέψω. Θέλω να είσαι ο εαυτός σου, δεν θέλω εκτόσεις. Ποντινή, είσαι σήμερα εδώ. Για να σου αποδείξω ότι ο ζεστός καφές είναι καλύτερος από τον τρία. Πάρα πολύ ωραία, δίνει το θέμα ζεστούς, κρύες, κρύες καφές. Δεν είμαι όμως ακόμα άνετη μαζί σου. Είμαι λίγο σφιγμένη. Δεν κατάλαβα, μου έχεις πάρει τον αέρα. Σκέψου αυτή τη συνθήκη. Χουχουλιάρικα πρωί, η βράδια. Κουβερτούλα, το κρατάς ανάμεσα στα χέρια σου. Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο βίντεο που κάναμε μαζί. Βέβαια από τότε κάναμε πολλά βίντεο μαζί. Πολλά που είναι ωραία και θέλω να τα θυμάμαι, πολλά που θέλω να το ξεχάσω για πάντα. Λοιπόν, πάμε. 3, 2, 1. Τι ήταν αυτά τα πουλάκια, γιατί μοιάζεις. Είναι ό,τι χειρότερο. Hello, αυτή η αηδία, δηλαδή, ακούμπησα στο ουρανίσκο. Θα το μετανιώσεις. Κανένας δεν μου το έκανε αυτό το πράγμα. Μήπως απλά δεν αντέχεις. Μήπως οι γυναίκες του καναλιού δεν παθαίνουν και κάτι άμα φάνε και κάτι ιδιαστικό και αυτά. Απλά εσύ είσαι Μιγιάγκη. Μπορεί. Μιγιάγκη. Μίστερ Μιγιάγκη. Επίσης μετά ήρθε το Saga Live. Αυτή η κασετίνα που ξεκινήσαμε μια ιδέα, δεν ξέρω καν ποιος την είχε πει πρώτος. Και δική σου ιδέα ήταν. Δικιά μου ιδέα ήταν. Ναι, εννοείται ότι ήταν δικιά σου ιδέα. Πολύ καλή ιδέα. Και λέγαμε να το δώσουμε. Στήριξε πολύ το ύφο της αυτή τη φάση. Τι είναι, τόση της όλο δηλαδή. Και φύγαμε με βαν, όλο το Comedy Lab τώρα, 5 άτομα. Φουντούλης Μαλιάτσης, Κλέρι Βιλαράς. Ομάδα φωτιά σε ένα βαν. Όλοι! Λοιπόν, πάμε Πάτρα. Μαντέψτε ποιος είναι στο τιμόνι και ο Χάρος ο Ζυγόνη. Ηλίας Φουντούλη, bitch ass. Bitch yo. Όλο το κρου είναι εδώ. Οδηγούσα εγώ. Οδηγούσε Λιάκος, ο οποίος δεν το θέλει καθόλου να οδηγάει. Δεν ήρθε καθόλου αυτή τη σφαίρα. Αλλά έβαζα δίσκο για να το ξεπεράσω. Και μετά, ποιος είπε, ο Θεός Λεύουρας. Είπε, θα οδηγήσω εγώ. Όπου λεβώνω, πήγαινε με 2 χιλιόμετρα την ώρα. Αν δεν τον πιέζαμε να αλλάξει ταχύτητα οδήγησης, τώρα θα φτάναμε στο δεύτερο live. Ακόμα θα κάναμε αυτό το project. Ο Λεύος, ο Λένοβο, ο Λεύοντα, ο Λεβακιάν, το τέρας της θάλασσας που τρώει τους κακούς. Το πιο πετυχημένο βίντεο που έχω κάνει εγώ είναι η τύπη φαντάρων. 1 million το πέρασες. Ήταν και προοπτικό, γιατί έχει τον τύπο με τα εμβόλια. Έλα ρε. Ρε. Μου πήσε κάτω ρε εσύ. Πάλι καλά, έχουμε κάνει εμβόλια, δεν πειράζει. Το φοβερό με αυτό το βίντεο είναι ότι επειδή το έκανε ενώ ήμουν φαντάρος και είχα άλλους 5 μήνες μετά στο στρατό, πήγαινα σε διάφορα στρατόπεδο, κίνηση και τέτοια και είχα γίνει σούπερσταρ μέσα στο στρατό μου. Καταλαβαίνανε φουλ. Δεν ξεχνιέται αυτό στο χιτήριο. Ήταν η πρώτη εμπειρία live με τον κόσμο. Ναι. Γιατί τι γίνονταν στο χιτήριο, δεν το κάναμε στην κανονική σκηνή, το κάναμε σε ένα χώρο για μεγαλύτερα event, αλλά και πάλι δεν ήταν, καταλάβατε, πολύ μεγάλο. Και πήγαμε να στήσουμε από τις 4 και το live ήταν στις 8-9. Στις 3 πήγαμε. Στις 3. Και παιδιά, είχε ουρά όλο το τετράγωνο του χιτηρίου και συνέχισε προς τα πάνω. Are you listening? Damn. Yeah. Ήταν εξωπραγματικό, γιατί ναι, μεν κάναμε παραστάσεις, αλλά δεν είχαμε δει ποτέ κάτι τέτοιο να συμβαίνει. Σε αυτή τη σειρά που έχει βγάλει πάρα πολλά βίντεο, που είναι ίσως η πιο πετυχημένη μας στα snack από άλλες χώρες, η Ρωσία ήταν το δεύτερο. Είχαμε ξεκινήσει από Αμερική. Κυρίες και κύριοι, Νταπρό Παζάλοβιτς. Δηλαδή, καλώς ήρθατε, όπως λένε στη Ρωσία, στο βίντεο όπου θα δοκιμάσουμε ρωσικά snack. Ποια είναι τα χειρότερα snack, το χειρότερο snack που έχεις δοκιμάσει και το καλύτερο. Κοίτα, να σου πω, γενικότερα μου αρέσει πάρα πολύ να δοκιμάζω καινούργια πράγματα. Δηλαδή, ας πούμε, υπάρχει ένα κλασικό δίλημα που ρωτάνε στην Αμερική, να έτρωγες κάθε μέρα το ίδιο φαγητό ή
να μην μπορούσες να ξαναφάς ποτέ ξανά ένα φαγητό. Και εγώ σε αυτό, ας πούμε, απαντάω 100% ότι θα ήθελα κάθε μέρα να τρώω ένα διαφορετικό φαγητό. Ναι. Οπότε μου αρέσουν όλα τα σνακ, γιατί εκείνη τη στιγμή δοκιμάζω κάτι καινούριο. Η πίκλα μάγκο ήταν σοκαριστική. Πίκλα μάγκο. Άκου τώρα. Όπα, τα ανοίγω. Ναι, δεν είναι και το πιο όμορφο πράγμα που έχω δει. Περίμενα κάτι ωραίο, πορτοκαλί, όμορφο. Όπα. Δεν ξέρω αν είναι μάγκο, μπορεί να είναι οτιδήποτε, χώμα. Το κβάς ήταν απέσιο. Το κβάς. Δεν θέλω να ξαναπιώ ποτέ λιωμένο ψωμί. Έλα! Πολύ ωραίο μου λέει, θα σου αρέσει πάρα πολύ. Στέντρο. Μυρίζει ψωμί. Τα καρβουνάκια από Σουηδία να είναι το χειρότερο γλυκό της γης. Και έχει ένα τόνο αλάτι μου, τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν έχω ξαναφάει το σαλάτι στη ζωή μου, ρε. Σούπερ καλτήλα ήταν τα πασχαλινά και τα γυρνάγαμε και πολύ καιρό πριν και το ζούσαμε και κανονικό Πάσχα όμως. Κανονικά τύπου όλο, full κομπλέ. Από χέρι, σαν παντρεμένη, σαν παντρεμένη. Έλα ρε Φλόρε. Πάμε, να μαζίσουνε. Να ζήσετε! Να ζήσετε, παιδιά! Μπράβο! Ναι, ρε, ήταν τριπλή χαρά. Τα είχε όλα. Είχε εκδρομή, είχε αρνιά. Πηγαίναμε στο χωριό μου, στο σπίτι του θείου μου, το οποίο είχε πίσω ψισταριές και αυτά. Και ψήναμε και προσπαθούσαμε να κάνουμε, ξέρεις, γλέντι και αυτά. Καλούσαμε πάντα δύο καλεσμένους τρεις. Είχε έρθει η Φωσμπλοκ, είχε έρθει η μικρή Ολλανδέζα, πάρα πολύ. Ναι, 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 ρίχνουνε τις τάμνες από τον μπαλκόνι. Και χτυπάνε γαμπρούς. Χτυπάνε όποιον τον χωνεύουν στο κεφάλι. Στο τσουρέκι τρως και την μεριά αυτή που είναι κόκκινη από το αυγουλάκι. Α, δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχεις πρόβλημα, το τρως και αυτό. Και το αυγό το τρώω. Και το κόκκινο, δεν με πειράζει. Αλήθεια, αυτό που είναι πάνω στο τσουρέκι. Εγώ για κανένα λόγο. Αλήθεια. Το φοβάμαι. Γιατί, ποιος ξέρει πόσο καιρό ήταν εκεί. Δύο χρονιές με μαθιουδάκι Βίρονα, όπου ερχόταν μόνο για το ψιστήρι για να ψήσουν και να φάνε πέτσα. Κοίτα λόρδος ο Μάθιου. Αλλά κοίτα το πανί. Ε, πάρτο. Safe mode. Απόλυτη οικονομία. Έχει μπει safe mode. Φαγητοαπορίες που έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα στις φαγητοαπορίες. Εδώ έχω μάθει φαγητοαπορίες στον αδερφό μου να τρώει σούσι. Τι λέμε τώρα. Ακόμα και τώρα πάρα πολλοί μου λένε πως έχουν καταλάβει τι είναι το σασίμι, τον νιγκύρι, όλα αυτά από αυτό το βίντεο. Τι πληροφορίες λέω. Τι είμαστε εδώ πέρα. Λέκτορας είμαι. Να με δώσετε έδρα. Πολλές φορές επίσης έχω τραγουδήσει δυστυχώς. Θέλεις να τα φας. Θέλεις να τα φας. Θέλεις να τα φας. Εφάτα σου λέω μην τα κοιτάς. Ένα κιλό παγωτό. Εγώ στις φορές χρειάστηκε να τραγουδήσω για το e-food που έχουμε κάνει έτσι κάτι επαιτειακά και αυτά. Είχα πάρα πολύ άγχος γιατί τραγουδάω χάλια και ντρέπομαι και δεν τραγουδάω ποτέ για να μην φανεί. Ναι, ναι, ναι. Και είχα έρθει εντρωμένη στο γύρισμα ότι θα ακούσετε τη φάλτσα φωνή μου. E-food στην Κίνα, e-food Ινδία, e-food Ρωσία, Αμερική, Νεπάλ και Αυστραλία. Μετά παίξαμε Cook That, που ήταν μια σειρά που θέλαμε να την κάνουμε τον Ηλία πολύ... Είχε περάσει από πολλά κύματα το Cook That. Γεια σας. Θα αναρωτιέστε τι γίνεται ενώ βλέπατε Cook That και σταμάτησε απότομα. Άλλα ονόματα... Άσε με τώρα, γιατί ξέρεις ποιος στέει για αυτό το πράγμα, έτσι, ακόμα θα κάναμε Cook That. Ναι, αλλά βγήκε ναι. Ο Κώστας και είπε τέσσερις λέξεις που χαλάσανε το 80% του project. Είπε το παιδί του cooking. Και εκεί τελείωσε. Γιατί ο κόσμος αυτόματα ήταν από τα μεγαλύτερα αυτογκόλ που έχω βάλει στον εαυτό μου ever ποτέ στο YouTube. Γιατί ο κόσμος μετά είχε το cooking εκεί που το είχε. Εμείς είχαμε ξεκινήσει να μπαίνουμε στη διαδικασία να μην μπορούμε να κάνουμε άλλο cooking. Και ο κόσμος εννοείται, ξέρεις και αυτά. Βέβαια. Το στήριξε και αυτό, έκανε φοβερά views. Όχι, όχι, το δεύτερο και το τρίτο επεισόδιο ήταν ναι. Πολύ καλά. Που και εμείς κάπως το αλλάξαμε. Παιδιά, εγώ το υπογωνία αγωνία θα δοκιμάσω εγώ. Γάλα καρύδες με τρούφα. Μέσα από ντομάτα, έχει πάρει τις γεύσεις της ντομάτας. Και λίγο τυρί τώρα, με αυτά έχει είναι φλουριές. Πόπο. Ήταν λάθος. Έχω κάνει λάθος στη ζωή μου. Υπάρχει κάποιο βίντεο που να ήθελες πάρα πολύ να κάνεις και δεν το έχεις κάνει ακόμα? Ναι, ήθελα να βάψω ρούχα με φαγητό και ακόμα δεν το έχουμε κάνει. Γιατί έτσι βάφανε και τα ρούχα. Ναι, ναι. Για ναι. Πολλά χρόνια, ας πούμε. Αλλά να βγει ωραία, όχι έτσι απλά βλακία, να κάνουμε ωραία. Κάπου το θυμάμαι που είχα πάει στα μπελάκια πάνω στη Λάρισα που βάφανε τα υφάσματα και μου λέγανε ναι, ότι ναι. Βάφανε το κόκκινο με παντζάρι.
Ένα βίντεο που θα ήθελες να μην το έχεις κάνει, αλλά το έκανες. Δεν υπάρχει τέτοιο βίντεο. Σίγουρα δεν θα ήθελα να έχω φάει σαλιγκάρια σε review γιατί δεν μ' άρεσαν καθόλου και ακόμη τα σκέφτομαι. Η ώρα της κρίσης. Χτυπάμε λίγο με το πιρουνάκι. Α, έχω κάνει και τα hacks που είχαμε κάνει φαγητού για φωτογράφηση και τέτοια που ήταν πολύ ενδιαφέρον. Γι' αυτό είχε fun, δηλαδή θα ήθελα να το ξανακάνω γιατί μου αρέσει έτσι ο κόσμος της φωτογραφίας και τα κόλπα που υπάρχουν γύρω από αυτό. Έβαλε εδώ σε αυτό το κεσεδάκι blueberries και τα δημητριακά και καλά για decor. Βρώμη. Θα βάλω και δύο φυτάκια γιατί πάντα το πράσινο δίνει κάτι τους παραπάνω. Επικό project όμως είναι το Super Blax, όλοι το ξέρουμε αυτό. Με ηλία να φέρνει σιχαμενοπερίεργα πράγματα και να τα δοκιμάζει. Δεν ξέραμε ότι το θέλαμε, αλλά το χρειαζόμασταν. Και όσο το απέφυγα, Φέρουμε λίγο χαρτί από την κουζίνα, ρε άτομο. Καλά, έχω κάνει φοβερές συνεργασίες, όλες με υπέροχο τίτλο. Ναι. Δηλαδή, έχω Super Blax Μανάβισο Σινεμάγειρα. Ναι. Νομίζω το Μανάβισο είναι το καλύτερο, ρε φίλε. Το Μανάβισο. Γεια σας, άτομα. Καλησπέρα. Σήμερα θα σας παρουσιάσω ένα υπέροχο φρούτο. Παπάγια. Super Blax, ποιος έλεγε. Super Blax, ποιος έλεγε. Εγώ, ναι. Έχεις δίκιο. Είναι όλα απέσια. Αλλά δεν είναι και Super Blax. Υπάρχει κάποιο βίντεο, αλλά άλλου creator που να ήθελες να έχεις κάνει εσύ. Περιέργως, έχω ζηλέψει το διαιτοβλόγιο πάρα πολύ. Ξέρω ότι αν μου έβαζα ένα challenge που ήταν μια σειρά βίντεο, θα το κατάφερνα. Το να θέλω να δυνατήσω, θέλω να γίνω fit, γιατί έτσι δεν είναι πολύ μεγάλο κίνητρο. Αλλά το να κάνω ένα βίντεο του στυλ, θα χάσω 10 κιλά σε 2 μήνες, θα τρέξω ημιμαραθώνιο, θα κάνω κάτι, θα ξαναδώ τους κοιλιακούς μου μετά από 10 χρόνια. Νομίζω ότι θα μ' άρεσε να κάνω μια σειρά βίντεο με ένα τέτοιο challenge. Έχεις πολύ δίκιο σε αυτό, γιατί και εγώ έλεγα ότι θα αρχίσω να τρώω πιο σωστά πολλά χρόνια, αλλά δεν με ένοιαζε. Αλλά όταν έκανα το project, το έκανα γιατί ντρεπόμουν να μην το πετύχω. Αυτό, ντρεπόμουν ναι. Να γυρίσω και να πω, ξέρεις τι, δεν το κατάφερα. Εσύ? Εγώ ξέρω ότι έχω ζηλέψει. Είχε κάνει σε κάποια φάση η Βασιλικού μια μίνι σειρά που πήγαινε σε μαγαζιά και ζητούσε την πιο περίεργη παραγγελία και το δοκίμαζε. Είναι κάποιο είδους ψάρι αυτό. Είναι πατσάς! Θα ήθελες να το κάνεις αυτό. Ναι, μου άρεσε. Αλήθεια. Δηλαδή όταν το είδα, γιατί δεν κάνατε άλλα. Ποτέ ήταν δεν ωραίο. Ήθελα να το κάνω. Ποτέ. Τι λες! Super Blax, εντάξει, δοκίμασα και ωραία πράγματα, δοκίμασα και μέτρια πράγματα και επειδή κολώνω δεν δοκίμασα πραγματικά άσχημα πράγματα. Κάτσε, το ήταν. Super Blax ήταν και αυτό χρόνια όμως. Ήτανε, καμιά πενταριά επεισόδια γίνανε. Ναι. Καλά, έχεις δει επεισόδια με σκουλίκια που μπούκωσα και είναι. Το Super Blax είναι, όσοι δεν έχετε δει Super Blax, είναι από τα καλύτερα binge watch σειρές που παίζουν. Γιατί θα δεις το ένα και μετά θα μπεις μόνο για το backstory να δεις το άλλο, ρε φίλε. Πείτε ένα λόγο. Θέλετε να δείτε ένα επεισόδιο Super Blax, δείτε Σαλάμι Αρκούδα, το 38-27, δεν θυμάμαι τι είναι. Καλησπέρα, είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι σήμερα εδώ. Πάμε ένα δυνατό χειροκρότημα για όλους εσάς που είσαι εδώ. Πάμε ένα δυνατό χειροκρότημα για σας, γεια σας. Ευχαριστώ. Ω, τι κάνεις, μαν, έχω να σε δω από τότε στο δάσος. Κουφάλα. Ποιο είναι το πιο underdog, το βίντεο που δεν έκανε χαμό, που δεν πήγε πολύ καλά, αλλά εσύ το έχεις λατρέψει. Τα κρεμμύδο hacks! Γιατί είναι και λίγο inside joke. Από την άποψη ότι σε όλα τα cook versus delivery, κάθε φορά που κόβουμε κρεμμύδι, υποφέρω, τσούζει, πονάει. Δεν είμαι καλά. Τώρα όμως με τα κρεμμύδο hacks ξέρεις πλέον. Ναι, αλλά επειδή ήταν inside jokes και κάθε φορά με κοροϊδεύαν γι' αυτό ή μου γράφαν tips και αυτά, περίμενα ότι όταν κάνουμε το βίντεο που δοκιμάζω όλα τα κρεμμύδο hacks. Ναι, και δεν έγινε. Καλώς ήρθατε. Χαλαρώστε, θα ξεκινήσει η διαδικασία, θα διαρκέσει 45 λεπτά και στη συνέχεια θα έχετε 10 λεπτά για χαλάρωση. Τα ντουζ είναι στα δεξιά. Κοίτα, γενικότερα θεωρώ ότι ένα από τα καλύτερά μας βίντεο που έχουμε κάνει by far είναι τα παράλληλα σύμπαντα. Μ' αρέσει πολύ το meta-humor. Είναι δύσκολο να το κάνεις το meta-humor, γιατί πρέπει όλοι να πιάνουν το reference, τη λεπτομέρεια. Αυτό το βίντεο ήταν από τα καλύτερα και θεωρώ ότι τη σκηνή που λέμε στο τραπέζι σαν να είναι πασχαλινό, άντε να ρίξουμε ένα χορό και χορεύουμε 50 cent από τις καλύτερες στιγμές που έχουμε κάνει ποτέ αυτό το... Να ρίξουμε ένα παραδοσιακό χορό, να εμπνευτούν, να μας δουν. Ναι. Έλα να τον πατήσουμε, πάμε. Go, 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 go
Του Αγίου Βαλεντίνου πρώτα-πρώτα είχαμε αλλάξει το intro της εκπομπής και το είχαμε κάνει αισθησιακό. Είχαμε κάνει το listen to your heart. Μόνο Super Bliax. Μόνο Super Bliax. Σ' αγαπάω πολύ. Και είχα σκάσει με κουστούμι και φάγαμε τσίχλες από την Καλαμάτα που είναι ολόκληρα πουλάκια παστά. Πώς σας φαίνομαι? Super Bliax. Ποιο βίντεο θυμάσαι χαρακτηριστικά να έχει γίνει χαμός από γέλια στο backstage που να μην το δείξαν οι κάμερες, να έγινε κάτι πολύ αστείο? Εμείς δυσκολευόμαστε πάρα πολύ και γελάμε πάρα πολύ στα βίντεο με τους τύπους. Ναι. Γιατί επειδή συνήθως τα κάνουμε χωρίς σενάριο, γίνεται κάτι, ειδικά εκεί που προσπαθούσα να ρουφήξω ένα μακαρόνι. Είναι μια πολύ δυνατή στιγμή, τη θυμάμαι ακόμα, προσπαθούσα να ρουφήξω ένα μακαρόνι. Είμαι μακαρονάς, τι να κάνω. Α, κάτσε! Εδώ πήγε ένα μεγάλο, δείτε. Πολύ ωραία δουλειά ήταν. Πολύ, πολύ ωραία ιδέα καταρχάς, γιατί γενικότερα εντάξει και το eFood κερνάει ωραία project. Είμαι ο Κώστας Μαλλιά της Άλλας και αυτό είναι το story μου. Ήταν από τα πολύ ωραία project που έχει κάνει και μου είχε κάνει εντύπωση το research που είχατε κάνει. Πολύ ωραίο τέτοιο ήταν. Θέλω να μου πεις τον ευχαριστήριο λόγο σου, ναι. Αλλά θέλω να μου το πεις σαν Ρώσος επιστήμονας. I wanna thank my family, I wanna thank Mother Russia for this opportunity. Λοιπόν, αυτό το βίντεο φτάνει στο τέλος. Πώς περάσετε σήμερα, τέλεια, παιδιά? Μακάρι κάθε Τετάρτη αυτό το πράγμα. Κάθε Τετάρτη 10 χρόνια. Να πηγαίνουμε 10 χρόνια ένα μήνα, 10 χρόνια 2 μήνες, 10 χρόνια 3 μήνες. Και να είναι εκπομπή το επαιτειακό. Κλείστε το ποτό. Δεν θα αντέξω άλλη συγκίνηση. Θέλω να περάσει λίγο καιρό ακόμα. Πώς θα θέλατε να είναι σε 10 χρόνια το delivery? Ονειρεύεστε ένα μηχάνημα στο σπίτι που το προγραμματίζει και απλά εκτυπώνει? Θα είναι σαν φούρνος μικροκυμάτων. Αλλά δώστο, θα δώστο, είναι θάλαμος, ναι, τηλεμεταφοράς. Ναι. Δηλαδή από το σουβλατζίδικο πάπου θα πατάς το κουμπί, θα τηλεμεταφέρει. Ναι, που, θέλω που είναι εύκολο. Του περνάς μια σκόνη με όλα τα υλικά και απλά τα εκτυπώνεις σε 3D εκτύπωση. Με αυτόν τον τρόπο δεν μπορείς να κάνεις επιστροφή. Ενώ με τηλεμεταφορά σου ξεχνάνε τις πατάτες και λες: συγγνώμη, είχα πάρει και μια πατάτα. Πρέπει να έχει κάποιες λεπτομέρειες. Α πούμε, η σακούλα να είναι πολύ καλά δεμένη παρόλο που είναι εκτύπωση. Ρε παιδιά, εκτυπώσω χωρίς σακούλα. Όχι, πρέπει να τα ανοίξει, πρέπει να προσπαθήσει. Όχι, θα είναι eco-friendly, δεν θα έχει. Σωστή η φωτεινή. Νομίζεις δεν μπορούν αυτοί να τη λήξουν καλά χαρτόνι? Ό,τι θες κάνουν. Και drones, θέλω drones, ρε φίλε. Οι άλλοι τι είναι πιο έξυπνοι από εμάς? Δεν γίνεται, έχουμε πάρα πολλά περιστέρια. Ευχαριστούμε που είδατε αυτό το βίντεο. Γράψτε μας και εσείς κάτω στα σχόλια τις αγαπημένες σας e-food στιγμές, τα αγαπημένα σας βίντεο, τις αγαπημένες σας σειρές. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Bye.